Πάμε να μιλήσουμε με τον κύριο Χρήστο Τάτση, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Μπαρ Εστίασης εδώ στα Γιάννενα. Κύριε Τάτση, ευχαριστώ πολύ για αυτή την Skype επικοινωνία. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λοιπόν, κύριε Τάτση, ακούσαμε τον κύριο Δημητρίου να λέει θα σκάσει βόμβα στην αγορά. Ακούσαμε τις αιτιάσεις, τα επιχειρήματα, ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Ακούσαμε ότι αν δεν υπάρχει τουρισμός, λογικό είναι αυτό, δεν θα δουλέψει και η εστίαση εδώ. Και λέει ο Δημητρίου ότι είναι κυβερνητική πονηριά οι επιχειρήσεις να είναι ανοιχτές, κάποιες επιχειρήσεις, για να μην μπουν στα μέτρα στήριξης. Συμφωνείτε σε αυτό καταρχάς, να αρχίσουμε με αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, πράγματι αυτό που είπε ο κύριος Δημητρίου έχει δίκιο όσον αφορά την βόμβα που θα σκάσει όταν τα καταστήματά μας είναι κλειστά ήδη ένα μήνα και όπως διαφαίνεται ο επόμενος μήνας που είναι και ένας μήνας ο καλύτερος στην εστίαση που πολλά καταστήματα προσπαθούν να βγάλουν και σπασμένα όλης της χρονιάς. Έτσι είναι. Φαίνεται αυτός ο μήνας θα τον χάσουμε, οπότε όπως καταλαβαίνετε η επιστρεπτέα θα έχει το περισσότερο νόημα να δοθεί αυτόν τον μήνα. Διότι τα έξοδα των καταστημάτων, όπως έχουμε ξαναπεί, τρέχουν παρότι είναι κλειστά τα καταστήματα. Τώρα δεν μπορώ εγώ να αξιολογήσω αν θα είναι κάποια πονηριά ή όχι. Αυτό που πρέπει να πω και πρέπει να σκεφτεί η κυβέρνηση. Τι θέλετε εσείς τώρα, εσείς τι θέλετε τώρα, τι ζητάτε, να ανοίξετε, να μην ανοίξετε? Καταρχάς, εντάξει, μπαρ και ξενυχτάδικα, κέντρα διασκέδασης δεν πρόκειται να ανοίξουν, αυτό είναι τελειωμένο. Όπως όλα δείχνουν, η παράταση, θα δοθεί παράταση στο lockdown το καθολικό στις 14 Δεκέμβρη. Από εκεί και πέρα θα υπάρξει ένα σταδιακό άνοιγμα. Εσείς τι θέλετε για την εστίαση, να ανοίξετε ή όχι? Αυτό που έχουμε ζητήσει είναι να ανοίξουμε, αλλά όταν θα γίνει το άνοιγμα να είναι οριστικό και όχι αυτό που συζητήθηκε να ανοίγει ένα δεκαήμερο και να κλείνει. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι πρακτικά αδύνατο σε ένα κατάστημα εστίασης γιατί έχει πολλά αναλώσιμα προϊόντα τα οποία δεν μπορούν ούτε να διατηρηθούν ούτε να επιστραφούν. Οπότε αυτό δεν, πρακτικά δεν γίνεται. Άρα για σας δεν έχει νόημα να ανοίξετε 15 μέρες, 20 και μετά να ξανακλείσετε. Δεν έχει κανένα νόημα. Όχι. Αυτό που πρέπει είναι να αξιολογηθούν οι καταστάσεις του ιού από τους ειδικούς λοιμοξιολόγους και στη συνέχεια να βρεθεί ένας τρόπος ανοίγματος της εστίασης ο οποίος να είναι βιώσιμος. Βιώσιμος για τα καταστήματα. Ένα κατάστημα να ανοίξει και να έχει τα μέτρα πιο αυστηρά από ό,τι ήταν στο προηγούμενο άνοιγμα, δηλαδή υπήρχε μια συζήτηση να ανοίξουν με 30% του χώρου της εστίασης, καταλαβαίνετε ότι κανένα μαγαζί δεν είναι βιώσιμο. Ναι. Και επίσης να μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή, αυτόν τον καιρό, έχουμε ένα μεγάλο αντίπαλο που δεν τον είχαμε στους προηγούμενους μήνες, που είναι ο καιρός στα Γιάννενα. Το προηγούμενο διάστημα τα καταστήματα λειτουργούσαν στους εξωτερικούς χώρους και με αυτό εκμεταλλευόταν μεγαλύτερο μέρος του καταστήματος. Τώρα τα καταστήματα θα περιοριστούν μόνο στο εσωτερικό τους και καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να λειτουργήσουν με 30% ή με ακόμα πιο περιοριστικά μέτρα που έχουν συζητηθεί. Άρα αν είναι να ανοίξετε με αυτά τα μέτρα, εσείς λέτε να μην ανοίξετε καθόλου. Δεν μπορεί να ανοίξει μια επιχείρηση και να μην είναι βιώσιμη. Το κατανοώ απόλυτα αυτό. Ναι. Ο καθένας το κατανοεί. Άρα εδώ που βρισκόμαστε τώρα και βλέποντας τους αριθμούς, εσείς θα λέγατε ότι εδώ στα Γιάννενα θα μπορούσαν να λειτουργήσουν τα καταστήματα εστίασης μιας και έχουμε χαμηλότερους αριθμούς κορονοϊού, χαμηλότερα κρούσματα. Θα είχατε πρόθεση να υπάρξει μια άρση τοπική εδώ, lockdown, θα σας έβρισκε σύμφωνο σε αυτό? Αυτό έγινε όπως είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, πραγματοποιήθηκε και κάθε περιοχή είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Γι' αυτό ήταν βάση των κρουσμάτων. Αυτό έχει μια λογική, η οποία όμως δεν πρέπει να μας καθησυχάσει, γιατί μην ξεχνάμε τα Γιάννενα. Για μεγάλο διάστημα ήμασταν ένας από τους πιο ασφαλείς προορισμούς και ξαφνικά γίναμε ο πιο κόκκινος προορισμός. Αυτό που ξαναλέω είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση και εφόσον υπάρχει μια σταθερότητα του ιού, από εκεί και πέρα και εφόσον βρεθεί και το εμβόλιο, θα πρέπει να ανοίξουμε με τα καταστήματα να είναι βιώσιμα, να μπορούν να λειτουργήσουν. Εμείς θέλουμε να πρώτα απ' όλα έχει η δημόσια υγεία προέχει από όλα. Ωραία. Και από όλους.
αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει και μια πρόβλεψη για εμάς τους επαγγελματίες και για όλους τους επαγγελματίες για το πώς θα ανταπεξέλθουν με κλειστά τα καταστήματα. Σωστά. Ακούσαμε τον Δημητρίου να λέει ότι τα μέτρα στήριξης, αυτά που έχει ήδη πάρει η κυβέρνηση, όπως τη μείωση του ενοικίου κατά 40% ή κάποια άλλα, δεν μπορούν να δώσουν ουσιαστική ανάσα στις επιχειρήσεις. Γιατί εντάξει, σου μειώνει το ενοίκιο 40%, το υπόλοιπο 60% αφού είσαι κλειστός, πώς θα το πληρώσεις? Ή κάποια χρήματα που πρέπει να πληρώσει κανείς αμέσως μετά τον Απρίλη, πού θα βρει τα χρήματα? Μέχρι τον Απρίλη, όπως φαίνεται, θα πηγαίνουμε έτσι σε ακορντεόν ή θα έχουμε πολλά πολλά προβλήματα. Τι λέτε εσείς για την εστίαση όσο σας αφορά? Τι λέτε για τα μέτρα στήριξης που έχουν πάρθει μέχρι αυτή τη στιγμή? Αυτό πράγματι είναι ένα πρόβλημα το οποίο από την αρχή του πρώτου lockdown έγινε μια μετακύληση χρεών. Στην αρχή πήγαν τα χρέη τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο όταν έφτασε ήμασταν ακόμα χειρότερα, γιατί περιμέναμε το καλοκαίρι όλοι να έρθει μια σταθεροποίηση του ιού, η οποία δεν το είδαμε να έρχεται. Ίσα ίσα ήρθαμε ένα δεύτερο κρούσμα. Έτσι. Το οποίο ήταν πιο έντονο, δεύτερο κύμα. Από εκεί και πέρα δημιουργήθηκαν αυτούς τους μήνες και άλλα χρέη. Εμείς κάνουμε μία μετακύληση χρεών. Αυτή τη στιγμή... Από πού θα βρείτε να τα πληρώσετε τον Απρίλιο? Έτσι όπως φαίνεται, μπορούμε... από πού θα βρείτε τον Απρίλιο μέχρι τον Απρίλιο? Ναι. Ναι, κύριε Τάτσι. Δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον στις πληρωμές αυτών των ήδη χρεών που έχουμε δημιουργήσει. Καταλαβαίνετε ότι τα καταστήματά μας είναι κλειστά. Όπως πολύ σωστά είπατε, σε ένα κλειστό κατάστημα και με την επιδότηση του 40% έχουμε ένα 60%. Και μην ξεχνάτε, τα καταστήματα εστίασης έχουν πολύ ψηλά ενοίκια. Έτσι είναι. Γνωρίζω καλά. Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργοδοτών, οι δικές μας, οι οποίες δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να μπορούν να καλυφθούν. Ενώ στο 100% είναι καλυμμένες των εργαζομένων, στον εργοδοτών δεν υπάρχουν κάπου οι ασφαλιστικές εισφορές. Δεν αναφέρονται πουθενά. Δεν υπάρχει κάποια χρηματοδότηση για μας. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο ακόμη και να επιβιώσουμε. Ναι. Γι' αυτό ο μοναδικός τρόπος να επιβιώσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί μιλάμε για επιβίωση και όχι για κάτι άλλο, για κερδοφορία, είναι μια χρηματοδότηση με τη μορφή της επιστρεπτέας ή μη επιστρεπτέας. Το κυριότερο αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι με μη επιστρεπτέας, ναι, προκαταβολής, η οποία να μπορέσουν κάποιες επιχειρήσεις να επιβιώσουν, ώστε όταν με το καλό βρεθεί το εμβόλιο και έρθει χωρίς παρενέργειες, να μπορέσουμε μετά να ξαναεπανακινήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Μάλιστα. Άρα εσείς εν κατακλείδη ζητάτε στήριξη σε αυτή τη φάση, αυτή την περίοδο, παρότι εδώ είναι τα κέρδη για την εστίαση, όπως είπατε και εσείς, αυτές τις μέρες είναι, στις γιορτές, παρότι είναι έτσι, με μέτρα υγειονομικά που όπως φαίνεται θα είναι απαραίτητα, καλύτερα να μην λειτουργήσετε καθόλου, γιατί δεν θα είναι βιώσιμο ένα άνοιγμα. Αυτό λέτε. Μάλιστα. Βεβαίως, δεν θα είναι βιώσιμο ένα τέτοιο άνοιγμα και όταν θα υπάρχει ο κίνδυνος να ξανακλείσουμε. Ναι, γι' αυτό. Γιατί ξαναλέω, εκεί δημιουργείται πάλι άλλο χρέος. Σας ευχαριστώ, κύριε Τάτσι. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, θα τα ξαναπούμε σίγουρα. Τώρα, κύριε Σιγκύρη, εξαιρετικά δύσκολο εκτιμάτε το ενδεχόμενο.